Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείν, Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίωτε τελείωμε, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάσσον αυτάς εις τη μακαρία ζωή, την παράσιν φιλάνθρωπε. Κατά παύσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης και τας ο δύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και αχράντος παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Όπως Κυρίως ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών ενθα η δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών, παρά τον αυτό Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Αιωνία ημών η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί και πατέρες ημών. Αιωνία ημνή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Δήμαρχος Θηβαίων, κύριος Γεώργιος Αναστασίου. Ο διοικητής της 114 πτέρυγας μάχης, Σμήναρχος κύριος Κυρίου Ιωάννης. Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βιωτίας, αστυνομικός διευθυντής κύριος Αναστάσιος Βρούβας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας κύριος Γεώργιος Γελέκας. Από τα κόκαλα τα μέλη, το
Μικρασιατική καταστροφή είναι ίσως από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα στην ιστορία του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, η Διδός Σωτηρίου έχει γράψει ότι η πτώση της Κωνσταντινούπολης ίσως είναι ίσως σημασία σε σχέση με τον ξεριζωμό και αφανισμό του ελληνισμού από την Ανατολή. Οφείλουμε λοιπόν εμείς ως έθνος και ως λαός να σεβόμαστε, να τιμάμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, γιατί διατηρώντας την ιστορική μας μνήμη ζωντανή, διατηρούμε την ταυτότητά μας ως έθνος και ως λαός. Μέρα μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή, ένα μεγάλο τμήμα, κομμάτι της μεγάλης ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, η οποία πόνεσε, δίχασε, αλλά δεν δίδαξε τόσο πολύ για τις σημερινές ημέρες και για την επόμενη ιστορία της χώρας μας. Οι μνήμες αυτές δεν πρέπει να ξεχαστούν, πρέπει να έχουμε τα διδάγματά μας για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, που πρέπει να πηγαίνει ενωμένη και δυνατά την επόμενη μέρα. Μέρα μνήμης και τιμή σήμερα για τη Μικρά Ασία. Τιμούμε τους προγόνους μας 97 χρόνια μετά την καταστροφή του 1922. Σήμερα τελέσαμε το Ιερό Μνημόσυνο στο Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, γεγονός το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον κύκλο των Ιωνικών ημερών για το έτος 2019. Στις επόμενες ημέρες, η Ένωση Μικρασιατών Θήβας θα τελέσει διάφορες εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν χορευτικές, μουσικές εκδηλώσεις, ανάγνωση παραμυθιών και άλλα δρόμενα. Θα κορυφωθεί δε στις 2 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας σε ένα αφιέρωμα στις αλυσμόνητες πατρίδες με πολυμελής χοροδία, ζωντανή ορχήστρα. Αιωνία τους η μνήμη, και να μείνουμε με το μήνυμα ότι οι πρόγονοί μας και οι πατρίδες μένουν πάντα ζωντανές όταν είναι ζωντανές μέσα στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ.